Ποια γνώμη έχουν οι Πελοποννήσιοι για το συσχετισμό δυνάμεων Τουρκίας-Ελλάδας? Ποιος έχει το πάνω χέρι, ο Ερντογάν ή ο Μητσοτάκης? Τους ρωτήσαμε και μας απάντησαν. Ποιος πιστεύετε έχει το πάνω χέρι, ο Ερντογάν ή ο Μητσοτάκης? Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, αλλά και κράτος ποτέ δεν θα γίνει. Αλλά αγάπη την τύχη να έχουμε καλό Θεό. Δεν υπάρχει σωτηρία καμία. Μας ρίξανε και μας ναυαγίσανε. Σας φοβίζει κάποιο επεισόδιο με την Τουρκία? Όχι, δεν φοβίζει τίποτα. Αυτά είναι όλα πειράματα, όλα πυροτεχνήματα είναι αυτά όλα. Και αυτούς δεν τους συμφέρει και εμάς δεν μας συμφέρει. Αλλά αν είσαι αντεμονιασμένοι αυτοί, οι δικοί μας θα ήταν πιο καλύτερα. Ποιος έχει το πάνω χέρι, η Τουρκία ή η Ελλάδα? Παιδιά, αυτά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε εμείς. Δεν έχουμε τόσες ειδικές γνώσεις για να μιλήσουμε για εξωτερικά θέματα. Από ό,τι φαίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φαίνεται ότι η Τουρκία έχει ένα πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το κρίνουμε εμείς. Σε φοβίζει κάτι σε αυτή τη σχέση? Πάντα αυτή με τους γείτονες υπάρχει ένας φόβος. Μας το δημιουργούν, είναι αληθινός, είναι κρύπτει κάτι άλλο από πίσω. Δεν μπορώ να το πω. Ευχαριστώ. Η Αμερική. Η Αμερική και η Ρωσία. Σε φοβίζει κάτι? Όχι. Έχω πάει και φαντάζομαι, έχω γυρίσει, θα ξαναπάω. Ποιος θεωρείς ότι έχει το πάνω χέρι, η Τουρκία ή η Ελλάδα? Νομίζω η Ελλάδα. Η Ελλάδα. Ναι. Δεν σε φοβίζει δηλαδή κάτι? Όχι, εντάξει, με φοβίζει εννοείται, αλλά έχω εμπιστοσύνη στη χώρα μας. Πιστεύω ότι δεν θα μας αφήσουν να συμβεί κάτι. Ελλάδα-Τουρκία. Το πάνω χέρι ποιος το έχει? Δεν μπορώ να ξέρω, γιατί είναι οι ξένες δυνάμεις. Οπότε δεν μπορώ, ένας απλός πολίτης που είμαι εγώ, να ξέρω ποιος έχει το πάνω χέρι. Σαν δύναμη εννοείται ότι το έχει η Τουρκία. Αλλά οι Έλληνες έχουν αποδείξει ομιγέννητο συμβεί κάτι, ότι είναι ενωμένοι. Και έχουμε τους παιδαράδες, τους πιλότους, που τους θαυμάζω προσωπικά, γιατί έτυχε να υπηρετήσω στην αεροπορία και τους έζησα πάρα πολύ από κοντά. Έχουμε αυτούς τους παιδαρούς. Και σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως προείπα, οι Έλληνες γίνονται μια γροθιά. Ερντογάν ή Μητσοτάκης? Μεγάλη κουβέντα αυτή. Πάλι θα πω το ίδιο πράγμα. Εμείς έχουμε κοκορομαχίες στην Βουλή. Άμα παρακολουθεί τη Βουλή, αυτό το πράγμα είναι εις βάρος μας. Είναι καλό πράγμα. Ο Ερντογάν, θα σας πω κάτι, για κάτι πρόβλημα. Ντουφεκάει παντού. Πιστεύω θα πάρει αυτά, δηλαδή λίγα από κάτι θα πάρει. Αν εμείς είμαστε ενωμένοι για τον τόπο μας, μπορεί να σταματήσουμε εδώ που είμαστε. Αν όχι, θα έχουμε κατακύρωση. Ειδικά το μεταναστευτικό, το οποίο είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο. Ναι, για ποιο λόγο? Εγώ νομίζω ότι εκεί θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Θεωρείς εσύ ότι το πάνω χέρι στα ελληνοτουρκικά το έχει η Τουρκία ή η Ελλάδα? Ο Ερντογάν ή ο Μητσοτάκης δηλαδή? Η Τουρκία. Η Τουρκία, Γιατί το λες αυτό? Τι βλέπεις? Δείχνει πολύ ισχυρός ο Ερντογάν και με βάση τη δυναμική που έχει, με τις συμμαχίες που έχει φτιάξει. Και η οικονομία φαντάζει πιο δυνατή, τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι του στρατού. Έχει δηλαδή επενδύσει πολύ μεγάλο μέρος των χρημάτων στο στρατό. Σε φοβίζει κάτι? Όχι, δεν με φοβίζει κάτι. Απλά βλέπω και εγώ με προβληματισμό τις κινήσεις αυτές. Οι Πελοποννήσιοι σε μεγάλο βαθμό αισθάνονται ασφαλείς στη σχέση με την Τουρκία. Ωστόσο, θεωρούν οι περισσότεροι ότι το πάνω χέρι έχει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν ή ο Μητσοτάκης? Ο Μητσοτάκης, αγαπητέ μου, και ο κάθε πρωθυπουργός που διορίζεται τα τελευταία 30, 40 ή 50 χρόνια, μπορεί και περισσότερα, παίρνουν εντολές από αλλού. Λοιπόν, άρα ο Ερντογάν κάνει αυτό που του επιτρέπουν να κάνει. Γιατί άμα δεν του το επέτρεπαν, δεν θα το έκανε και κάποια στιγμή θα τον σταματήσουν. Λοιπόν, αρκετά πουλήσαμε, αγοράσαμε, τελειώσαμε. Ελληνοτουρκικά λοιπόν θα σέρνονται έτσι, όπως σέρνονται εδώ και χρόνια. Το 1821 και πριν, το 1451, δεν σέρνονται τα τουρκικά εδώ στην Ελλάδα. Εδώ βγήκε ο Κουρουμπλής και είπε ότι και οι άνθρωποι που ήρθαν από τη Σμύρνη και από στην Ελλάδα ήταν, λέει, και αυτοί οι μετανάστες που ήρθαν στην πατρίδα τους. Διωκόμενοι, φωνευθέντες, ήρθαν στην πατρίδα τους. Μπορεί να βγει και πέρα να ρίξει τέτοιος. Ανθρώπους και ειδικά στην πολιτική πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πρώτα αυτούς για τον ανθεληνισμό τους και μετά να ξεκαθαρίσουμε τους απέξω έχθρους. Έχουμε μέσα έχθρους. Ποιος πιστεύεις ότι έχει το πάνω χέρι σε αυτήν την υπόθεση, ο Ερντογάν ή ο Μητσοτάκης? Δυστυχώς δεν το έχουμε εμείς. Δεν με ανησυχεί. Φωνή, αλλά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Πολλά λέει, αλλά δεν πρόκειται να κάνει κάτι.
το πάνω χέρι έχει αποδειχθεί, δεν το έχει η δικαιοσύνη, το έχει η δύναμη. Λοιπόν, όταν δεν μπορούν ολόκληρη η Ευρώπη, ενωμένη Ευρώπη, να του έχει κόψει το Ερντογάν τον αέρα με τις συνεχόμενες παραβιάσεις, όσο περνάνε το καιρός και τα χρόνια, τόσο τον δυναμώνει τουλάχιστον ψυχολογικά. Για μένα ναι, αυτό που ξεκίνησε ο Μητσοτάκης, μπράβο του. Σίγουρα ο Ερντογάν τους παίζει κομπολόι όλους, όλη την Ευρώπη. Δεν είναι του θα. Η πορεία θα το δείξει. Η Τουρκία είναι σίγουρο ότι έχει το πάνω χέρι, ας πούμε, γιατί προετοιμάζεται. Εμείς κοιμηθήκαμε σταματώντας να κάνουμε εξοπλισμούς. Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος για τη χώρα. Η χώρα φέρει μεγάλη ευθύνη, αυτοί που κυβερνήσαν στο παρελθόν, που εγκαταλείψανε την αμυντική μας θωράκιση και την αφήσανε έξω για να ζουν καλύτερα οι Έλληνες που έχουν μάθει να καλοπερνάνε μόνο. Ο Μητσοτάκης το έχει, ρε παιδιά. Εσύ τι νομίζεις? Τι βλέπετε να γίνεται? Δεν νομίζω να γίνει τίποτα. Όλα καλά θα πάνε. Σίγουρα ο Ερντογάν. Από τη στιγμή που μπορεί και τους διώχνει και τους φέρνουμε εδώ πέρα, που έρχονται εδώ πέρα. Οι μετανάστες, οι πρόσφυγες. Ναι, σίγουρα ο Ερντογάν. Από την άποψη ότι δεν σταματάει από εκεί το θέμα να έρχεται. Δεν σταματάνε οι πρόσφυγες από εκεί να έρχονται. Ελλάδα, Τουρκία, εδώ που τα λέμε, τώρα να χτυπήσουν οι σιρήνες, να γίνει πόλεμος. Γιατί το λες? Έτσι, γιατί δεν τους, την Τουρκία, ειδικά τους Τούρκους, δεν τους πάμε τίποτα. Ναι, το πάνω χέρι ποιος το έχει αυτή τη στιγμή, ο Ερντογάν ή ο Μητσοτάκης, ποιος πιστεύεις? Ο Ερντογάν παίζει το παιχνίδι του, τους ξέρει τι κάνει. Εμείς δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Το πάνω χέρι ποιος το έχει, ο Ερντογάν ή ο Μητσοτάκης? Ο Μητσοτάκης. Το έχει? Σίγουρα. Το πάνω χέρι το έχει αυτός που δεν φοβάται. Και αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, ο Γιάννης φοβάται το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Εάν έχουμε τη βοήθεια από αυτούς που πρέπει να έχουμε, εγώ προσωπικά σαν Έλληνας δεν τους φοβάμαι. Τώρα ο Ερντογάν πέσει το παιχνίδι του. Μια ζωή οι Τούρκοι έτσι ήταν, φωνιάδες των λαών, αιμοσταγείς, αιμοβόρειο όπως λέει και ο φίλος, αιμοσταγείς, και πάντα προσπαθούσαν να κατακτήσουν τους άλλους λαούς. Αυτό προσπαθούν να κάνουν και τώρα. Αλλά εδώ που λέει και η παροιμία, δεν μασάει κάτσι καταραμά. Έχει πέσει σε Έλληνες και οι Έλληνες μια ζωή ξέρουν να αμήνονται. Είναι δύσκολο να απαντήσει κάποιος αυτό το ερώτημα. Σίγουρα ο Ερντογάν παίζει πάνω με δυνατό χαρτί, γιατί κατέχει μια θέση γεωπολιτική πολύ σημαντική και για τη Δύση και για την Ανατολή. Πατάει εκεί, είναι ένας ηγέτης όντως δυνατός και το παίζει πολύ καλά. Αλλά εμείς έχουμε στο Αιγαίο τουλάχιστον, θεωρείται το Αιγαίο, από όσα γνωρίζω εγώ, ο τρίτος καλύτερα φυλασσόμενος χώρος στη γη, στην Ιδρώγη ολόκληρη. Έχουμε μια αεροπορία μοναδική, δυνατούς πιλότους, ναυτικό πολύ δυνατό και σε μετοπική σύγκρουση μεγάλη που δεν την κάνει ποτέ, νομίζω δεν θα λύσει να κάνει κάτι τέτοιο ο Ερντογάν, νομίζω ότι θα έχουμε την υπεροπλία. Άρα και... θεωρείς ότι αν υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο, εκεί και θα σταματήσει, δεν θα το κλιμακώσει? Αυτό είναι και θέμα συγκυριών. Νομίζω όμως ότι η Τουρκία, όπως έκανε και με τα Ήμια, επιζητεί ένα θερμό επεισόδιο για να πάρει απλά και μόνο μία επικοινωνιακή νίκη. Δεν επιζητεί ανοιχτή σύγκρουση, γιατί ξέρει το αποτέλεσμα. Είναι φανερό από όσα έχουν δηλώσει κατά καιρούς Αμερικανοί, Ισραηλίτες, Ευρωπαίοι, είναι ολοφάνερο ότι η δική μας αεροπορία έχει την υπεροπλία. Οι πιλότοι μας είναι μοναδικοί, σαρώνουν, να το πω έτσι, όλα τα βραβεία σας στήσουν του ΝΑΤΟ και το ίδιο γίνεται στο ναυτικό και με τους δικούς μας, καπετάνιους. Και θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολο να το επιχειρήσει αυτό ο Ερντογάν. Ίσως το επιχειρήσει την ανοιχτή σύγκρουση μόνο όταν δεν έχει άλλη διέξοδο.